Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση τα πάρτι σε βίλες της Μυκόνου με τσουχτερά εισιτήρια που καρπώνονται οι διοργανωτές χωρίς να αποδίδουν τους αναλογούντες φόρους. Σε πάρτι που διεξαγόταν στο πυργί της Μυκόνου, οι ράμπο της εφορίας αποκάλυψαν όργιο φοροδιαφυγής. Συμμετέχοντες είχαν καταβάλει 300 ευρώ εισιτήριο, χωρίς η εταιρεία να έχει δηλώσει την έναρξη της δραστηριότητάς της. Δεν έκοψαν αποδείξεις ύψους 50.000 ευρώ, ούτε τιμολόγια για κάβα, catering, security ή άλλες υπηρεσίες. Οι ράμπο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν σε παράνομο πάρτι στο πυργί της Μυκόνου. Διακόπτουν τη μουσική και ξεκινούν τον έλεγχο. Ο Γάλλος DJ αποχωρεί άρον-άρον. Οι ελεγκτές διαπιστώνουν ότι ο χώρος έχει μισθωθεί από γαλλική εταιρεία με σκοπό τη φιλοξενία καλοκαιρινού πάρτι στη Μύκονο, που όμως δεν έχει δηλωθεί πουθενά. Οι ελεγκτές διαπιστώνουν ότι τίποτα δεν γίνεται νόμιμα. Συλλέγουν τα στοιχεία, εντοπίζουν ηλεκτρονικά εισιτήρια εισόδου 300 ευρώ για κάθε άτομο που δεν δηλώθηκαν και επιβεβαιώνουν καταγγελίες των επιχειρηματιών του νησιού για το παράνομο στήσιμο κλαμπ σε βίλες. Αν η πολιτεία θεωρεί ότι έκανε όλα αυτά που μπορούσε για να αποτρέψει την παράνομη λειτουργία του υπαίθριου κέντρου διασκέδασης, εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Απλά όταν σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελες. Και αυτές είναι οι εικόνες λίγη ώρα αργότερα από το μεγαλύτερο παράνομο πάρτι του καλοκαιριού στη Μύκονο. Το παράνομο πάρτι συνεχίζει κανονικά στον συναυλιακό χώρο όπως είχε αποκαλύψει το Μέγκα, ο οποίος είναι διακοσμημένος μάλιστα με τρόπο τέτοιο που να παραπέμπει σε πειρατές που κυριεύουν το νησί των ανέμων. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει πως το πάρτι ξεκινά παρέχοντας στους λάτρους των πριβέ πάρτι άφθονο φαγητό, ποτό και σόου του εξωτερικού. Και συνέχισε με τους συμμετέχοντες να είναι τόσοι πολλοί που είχαν κατακλείσει το χώρο. Η μουσική δεν σταμάτησε λεπτό και οι διάσημοι DJ συνέχιζαν να αλλάζουν ανά 2 ώρες. Οι συμμετέχοντες είχαν καταβάλει τιμή εισόδου έως 1.200 ευρώ για το τετραήμερο ξεφάντωμα στο νησί των ανέμων. Όταν είναι ένα τετραήμερο πάρτι και βλέπουν ότι τη μία μέρα λειτουργίας τουλάχιστον που ελέγχθηκαν ήταν όλοι παράνομοι από ό,τι ανέφεραν, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είναι καθόλου τη διάρκεια λειτουργίας του πάρτι. Επίσης, πρέπει να δούμε τελικά αν τα πρόστιμα που τυχόν θα επιβληθούν, σε ποια αφημή θα επιβληθούν και αν τελικά θα υπάρχει αντίκρισμα ή είναι όλο ένα τηλεοπτικό πυροτέχνημα. Οι διοργανωτές του παράνομου πάρτι όχι μόνο τήρησαν πιστά το πρόγραμμα που είχαν υποσχεθεί στους ευκατάστατους πελάτες τους, αλλά το παρέτειναν μέχρι και τη στιγμή που ο ήλιος δυσκόλευε τη διασκέδαση των συμμετεχόντων. Το αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του Μέγκα φαίνεται να κρατούν βεντάλιες, να φορούν γυαλιά και μάλιστα να έχουν βάλει και ανεμιστήρα πάνω στην κονσόλα για τον DJ. Το μεγαλύτερο παράνομο πριβέ πάρτι της Μυκόνου ολοκληρώνεται όπως ήταν προγραμματισμένο απόψε με τους διοργανωτές που αποκόμισαν πολύ υψηλά και μαύρα έσοδα, ουδόλως να επηρεάζονται από τους ελέγχους των αρχών στο νησί. Για να δούμε τώρα ακριβώς τι εντόπισαν οι ελεγκτές στο παράνομο πάρτι. Δεν έκοψαν αποδείξεις ή τιμολόγια σε τίποτα, όπως φαίνεται. Η Γογομπαλή έχει πληροφορίες. Τελικά, Κατερίνα, δεν ήταν μόνο ένα φαντασμαγορικό σοου και πάρτι, αλλά ήταν και ένα καλωστημένο πάρτι φοροδιαφυγής. Οι ράμπο της εφορίας έστησαν μια πολύ καλή επιχείρηση με κωδική ονομασία Villa VIP Μύκονος. Μάλιστα, όταν μπήκαν μέσα, ο Γάλλος DJ έφυγε άρον-άρον. Το χώρο τον είχε νοικιάσει μια γαλλική εταιρεία παράνομα, καθώς ούτε η ίδια είχε δηλώσει έναρξη της διαδικασίας της. Κανένας δεν είχε απόδειξη για το εισιτήριο, που ήταν και αρκετά μεγάλο για να μπει στη βίλα. Η ανεξάρτητη αρχή τώρα εκτιμά ότι το συνολικό ποσό φοροδιαφυγής ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Δεν είναι όμως μόνο αυτά, καθώς οι εφοριακοί βρήκαν τα πάντα στο χώρο που γινόταν το πάρτι, εκτός από τιμολόγια. Δεν υπήρχαν τιμολόγια για την ενοικίαση των ηχητικών εγκαταστάσεων. Προφανώς είχαν ενοικιαστεί με μαύρα χρήματα που ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ. Δεν υπήρχαν τιμολόγια ούτε για την κάβα, ούτε για το catering, αλλά ούτε και για τη φύλαξη του χώρου. Τώρα το πάρτι ξεκινάει η εφορία, καθώς τόσο οι προμηθευτές όσο και οι διοργανωτές θα ελεγχθούν σε βάθος πενταετίας, καθώς εκτιμούν οι εφοριακοί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται δουλειές με μαύρα χρήματα στη Μύκονο. Ωγομπαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.